Αντιμετώπισε μεγάλο πρόβλημα. Ο Γιώργιος Στάτζο. Και το καλοκαίρι. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα από Σάμο. Ναι, μ' ακούτε? Ναι, ναι, Δήμαρχε. Ποια είναι η κατάσταση στο νησί? Κοιτάξτε, η κατάσταση είναι όπως ακριβώς την αποτυπώνει το ρεπορτάζ πολύ εύκολα. Είναι εκρηκτική. Είναι συσσωρευμένοι πλέον πληθυσμοί οι οποίοι κινούνται ανεξέλεγκτα μέσα στον πολεοδομικό ιστό της πρωτεύουσας. Πληθυσμοί οι οποίοι διαβιούν ως επιτοπλίστων κάτω από τις χειρότερες συνθήκες που θα μπορούσαμε να φανταστούμε ως Ευρωπαίοι πολίτες. Πόσος κόσμος είναι στο νησί αυτή τη στιγμή, για να έχουμε και μία τάξη μεγέθους? Είναι γύρω στις 5.000 πάνω κάτω. Έρχονται κάθε μέρα, αθροίζονται, ελάχιστοι μετακινούνται. Ουσιαστικά λοιπόν εγκλωβίζονται σε ένα νησί της Παραμεθωρίου. Καθημερινά 100, 150, 200, κάποιες μέρες και 300 άτομα. Ναι. Έχουν δοκιμαστεί, δοκιμάζονται τα όρια πλέον των κατοίκων. Φοβόμαστε για τα χειρότερα. Υπάρχει βέβαια μια πολύ καλή συνεργασία, οφείλω να το πω, με το αρμόδιο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και με τις δομές που ασχολούνται και τοπικά με τη διαχείριση του θέματος. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε. Μες. Τα πλεονάσματα αλληλεγγύης είναι πολύ μεγάλα και τα αποθέματα. Ναι, να φροντίσουμε αυτούς τους ανθρώπους, έχει σημασία να μην βλέπουμε αυτές τις εικόνες για τα παιδιά και για τις γυναίκες, αλλά και για τους άντρες δηλαδή. Να μην βλέπουμε αυτό το έσχος και να περνάνε σε στρατόπεδα που πράγματι είναι λυπηρό. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε. Καλή δύναμη.